Καλησπέρα από το κλειστό γυμναστήριο της 10, όπου θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στους Θεσσαλονίκη Αβίσπας και στους Syntrim Team για το Μπασκετά Θεσσαλονίκη Summer Development League. Ως τζαβολέ έχουμε τον Ιακωβίδη με τον Σαλαβάντη, ο οποίος θα κερδίσει και το τζάμπολ. Αλλάζω από την Dream, θα δώσουμε την πρώτη επίθεση στους Θεσσαλονίκη Αβίσπας. Ιακωβίδη τώρα με την μπάλα. Βέβαια εξαιρετικά στο πώς θα χάσει όμως το καλάθι, rebound από το Λιβέρι. Γύρω σε εμφυλιασμό η Syntrim. Την μπάλα θα βγει έξω από τα χέρια του Χατζιωαννίδη. Ρόγλου για 3, άστοχος. Και το πρώτο καλάθι του αγώνα θα μπει από τον Κατζή. Ένα στο footback. Πώς θα σώμα την μπάλα. Μπει στον Χατζιωαννίδη. Σωτιζίδης κάνει για λίγο έλεγχο της μπάλας. Ξαναβρίσκει τον Κώστα. Σωτιζίδης σε σουτάρι, άστοχος. Μάχησε εκεί πέρα για το rebound, τελικά θα το πάρει ο Καζατζής. Τελειώνει όμως το 24. Τσόμου κατοχή για το Syntrim. Νίκος Σουτάρι για 3, άστοχος, rebound του Ιακωβίδη, ο οποίος θα δώσει τον Κώστα. Σολεμεζίδης γίνει τις επιλογές του, τελικά θα δώσει τον Κολοβέρο. Κώστας ξανά στο Χατζιωαννίδη, Σουτάρι για 3, άστοχος, rebound του Σολεμεζίδη, δεν θα μπορέσει να ευστοχίσει, ξανά rebound και θα κάνει βήματα. Σουτ από το Λιβέρι, εύστοχο. Θα κάνει το 0-4. Ακόμα οι Θεσσαλονίκη Αβίσπας δεν έχουν βρει τον τρόπο για να γύρισε το πρώτο καλάθι, για να δούμε τώρα. Χατζιωαννίδης να περάσει μέχρι μέσα, θα βρει και τα βήματα. Το καλάθι μετράει. Πρώτο πόντο στο παιχνίδι για τους Αβίσπας. Έτσι ο Χατζιωαννίδης έχει μία συμπληρωματική βολή, στην οποία και θα ευστοχίσει. Θα στείλει τη διαφορά στον ένα πόντο. Βέρης. Δίνει πάλι μπάση στον Νίκο, ψάχνει τις επιλογές του. Δίνει μπάση στον Καζατζή, θα κοπεί όμως. Κώστας τώρα με την μπάλα. Στο Ιμεζίδης δίνει απέναντι στον Κολοβέρο, ο οποίος στάρ για 3, άστοχος. Μάχη και το rebound, τελικά οι Syntrim θα φύγουν στον ενδιασμό με τον Νίκο, ο οποίος θα πάρει τα βήματα. Δεν θα μπορέσει να ψηφίσει. Μπερδεύεται εκεί πέρα ο Ιακωβίδης στον Κολοβέρο. Κώστας δίνει πανέμορφα στο Σολεμεζίδη, κλείνεται από 2 και θα δεχτεί το φάουλ. Μια επαναφορά για τους Αβίσπας, οι οποίοι θα πετύχουν ένα πολύ όμορφο καλάθι με τον Χατζιωαννίδη. Μια λάθος πάσα από τον Σαλαβάτη. Θα στείλει σε ενθουσιασμό τον Κώστα, ο οποίος θα πάρει τα βήματα. Θα μπορέσει να ευστοχίσει. Στο Ελμεζίδη στο rebound. Θα σκοθεί πάλι άστοχος. Rebound από τον Λιβέρι. Έχουν γυρίσει οι παίχτες των Αβίσπας. Μια πάση στον Νίκο που σουτάρει, θα είναι εύστοχος. 5-6 το σκορ από τα 4 λεπτά του παιχνιδιού.
βέρος. Προσπαθεί να περάσει, κλείνεται όμως εξαιρετικά. Πιέζεται και θα κάνει λάθος πάσα. Αλλά έχει λήξει το 24, έχει λήξει ο χρόνος. Εδώ κάποιο μπέρδεμα από τους διαιτητές. Άμα έχει λήξει ο χρόνος ή όχι, τελικά δεν έχει λήξει και έχουν μπάλα και πάλι αβίσπας με τον Κώστα στο κέντρο του γηπέδου. Χατζιωαννίδη στάρ για 3, άστοχος. Έχουμε τζάμπολ και κατοχή για τους συντρίμ. Τώρα με την μπάλα. Σαλαβάτη. Σαλαβάτη κάνει τρίπλες, περνάει μια πάσα στον Νίκαρο, ο οποίος θα ευστοχίσει. Κώστας παίρνει το σκριν. Δίνει ο Χατζιωαννίδη, ο οποίος σουτάρει και θα είναι εύστοχος με ταμπλό. Ο πρώτος σκορ, ξανά η διαφορά στον ένα πόντο. Καταρχήν προσπαθεί να τρέξει με ενθουσιασμό. Λίγο να χάσει την μπάλα. Δίνει την μπάλα στον Τουρόγλου. Τουσάρι για 3, άστοχος. Και rebound του Χατζιωαννίδη. Κώστας. Ίσως ο Ελεμεζίδη. Χατζιωαννίδη. Τουσάρι για 3, θα είναι εύστοχο. Είναι το 18, για πρώτη φορά μπροστά η αβίσπας. Περνάει εξαιρετικά ο Καζατζής. Πάρει τα βήματα και θα τσοχίσει στο lay-up. Χατζιωαννίδης για 3, άστοχος. Rebound του Νίκα. Καζατζής εξαιρετικά στο εμφυδιασμό τον Τουρόγλου, ο οποίος όμως θα χάσει το lay-up. Λεβέζ δεν θα μπορέσει να τσοχίσει ούτε σε αυτό το καλάθι. Κώστας πουλα πάστοχο. Rebound του Νίκα. Βρίσκεται εξαιρετικά του Ντουρόγλου, στάρι, άστοχος, rebound ξανά του Νίκα, shoot, με ταμπλό θα ευστοχίσει. Ξανά μπροστά, Νίσιν Τριν. Κώστας. Νίσιν ο Λεμεζίδη και αφήσουμε σειρά του Χατζιωαννίδη. Περνάει εξαιρετικά από το κεντρικό διάδρομο. Και θα τελειώσουμε το lay-up. Καταρχής. Την μπάλα στον Σαλαβάτη, που στάρει για 3, άστοχος, rebound του Σολιμεζίδη. Κώστας τρέχει και ακόμα μία φορά το γήπεδο. Την μπάλα στον Καλοβέρο. Καλοβέρος περνάει κάτω από το καλάθι. Δείχνει τον Κώστα, ο οποίος είναι μόνος. Θα στάρει για 3, άστοχος. Και κατοχή για τους συντρίμ. Και έχουμε time out από τη Θεσσαλονίκη Αβίσπας. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επανερχόμαστε μετά από το time out, το οποίο κάλεσαν τη Θεσσαλονίκη Αβίσπας. Υπάρχει αλλαγή για την ομάδα. Όπως μπήκε ο Ιακωβίδης και μπήκε ο Καλοβέρος. Και έτσι έχουμε επαναφορά κάπου το καλάθι για το συντριμ. Με τον Τουρόγλου. Thank you.
μπάλα. Αφόσου στον Κουρόγλου. Πάει πάλι ο Σαλαβίτης να περάσει και θα ψοχίσει ένα αρκετά δύσκολο καλάθι. Κάνοντας το 12-14 και δίνοντας ξανά προβάθισμα στην ομάδα του. Κώστας. Μπάλα στον Χατζημανίδη. Ο Τζανίδης ετοιμάζει τον Τζον Πότον, άστοχο. Και έχουμε κατοχή για τους ίδιους. Με 6 δευτερόλεπτα να απομένουν για την επίθεση. Χατζημανίδης. Σουτάρι με ταμπλό. Θα εκτοχίσει ξανά. Της, αυτός που πάρα στον Λιβέρι, ο οποίος θα φτάει για τρεις και θα είναι εύστοχος. 14-17. Περνάνε μπροστά ή συντριμ στο Λεμεζίδης τώρα. Ίσου Χατζιωνίδη, ο οποίος φτάει και αυτός για τρεις, άστοχος, ριμπάν, πίσω ο Λεμεζίδης, ο οποίος και πάλι δεν θα μπορέσει να δει στη φάση και έχουμε μακρινό ριμπάν από τον Νίκα. Ο οποίος προσπαθεί να φύγει στον εφηδιασμό. Θα δώσει σχετικά την πάσα στον Σαλαβάτη. Θα πάσει πάλι στον Νίκα, εύστοχος. Στους 5 πόντους η διαφορά, θα τους παίρνουμε στο τελευταίο λεπτό του δεκαλέπτου. Κώστας, Νίκο Χατζιωανίδη, κάνει την προσποίηση. Δίνει την μπάλα στον Ιακωβίδη. Κώστας, ζητάρει για τρεις, άστοχος. Μπάλα είναι out. Ρόγλου θα εκτοχίσει το τρίποντο. Τώρα σε άμυνα ζώνης ή συγκρίνει στην τελευταία επίθεση, την τελευταία άμυνά τους βασικά. Κώστας με την μπάλα. Δίνει τον Χατζιωνίδη, ο οποίος είναι μόνος του και θα εξηγήσει ένα σου τριών πόντων, μειώνοντας ακόμα πίσω τη διαφορά και τώρα έχουμε τελευταία επίθεση για τους συγκρίνει. Με τον Σαλαβάτη. Θα τους περάσει όλους, θα δώσει την μπάλα στον Τουρόγλου, ο οποίος στάρει άστοχος. Και έχουμε τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, το σκορ είναι 17-22. Και επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα. Το σκορ είναι 17-22 υπέρ των Συντριν Τιμ. Τώρα έχουμε επαναφορά για τους αδίσπας με τον Χατζιωάννη. Έχουν κάνει και αλλαγή, έχει πει μέσα ξανά ο Καλοβέρος, έχει βγει έξω ο Κώστας. Χατζιωάννη θα εξοχίσει στο σύντριον πόντων. Με δύο δικά του τρίποτα το σκορ έχει ξαναφτάσει στους δύο πόντους. Σου του Λιβέρι άστοχο, μάχησε το rebound και τελικά κατοχή για τους Λιβεδούχους, για τους τυπικά Λιβεδούχους. Είναι πάση Χατζιωαννίδη, ο οποίος όμως οκοπεί και έτσι έχουν επαναφορά και πάλι από τα πλάγια. Ιακωβίδης απέναντι στον Καλοβέρο, κάνει την προσπίση, σουτάρει, άστοχος, rebound του Σαλαβάτη. Σούτι του Ρόγλου, ακόμα ένα σούτ το οποίο θα είναι έστοχο. Του Ρόγλου, ο οποίος έχει επιτύχει δύο τρίποντα. Μέχρι στιγμής έχει δώσει πολλές λύσεις στην επίθεση της ομάδας του. Χατζιωαννίδης. Έχει το σόλο Λεμεζίδη, ο οποίος έχει τραβηχτεί αρκετά για το βίντεο τώρα στο post. Ένα κλειστή, ο εξαιρετική πάση στο σόλο Λεμεζίδη θα κοπεί όμως από τον Λιβέρι και έτσι θα φύγει στον εφηδιασμό η Συντρίμ. Καζατζής, έχει τα βήματα, άστοχος, rebound του Λιβέρι και θα δεχτεί το φάουλ.
Έχουμε αλλαγή για τους Αβίσπας. Θα μπει μέσα ο Κώστας, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Σολεμεζίδη. Τώρα για τον Λιβέρι, πρώτη βολή, άστοχη. Δεύτερη βολή, όμως θα είναι έστοχη. Διαφορά στους τρεις πόντους. Και έχουμε αλλαγή για το Σιντριμ. Αυτός βγαίνει ο Λιβέρις και μπαίνει ο Τσότσος. Καλοβέρος τώρα με την μπάλα. Πήγε στον Κώστα. Μαγαρίζεται ο Χατζιωαννίδης, παίρνει την μπάλα. Αυτή να περάσει, σουτάρει κιόλας άστοχος, αλλά υπάρχει φάουλ. Και βολές. Πρώτη βολή έστοχη. Δεύτερη βολή και αυτή έστοχη. Στους τρεις πόντους η διαφορά. Καζατζής τώρα με την μπάλα. Είναι εξαιρετική πάσα κάτω από το καλάθι. Δεν θα μπορέσει όμως να έστοχίσει ο Σαλαβάτης. Θα εκτελέσει όμως δύο ελεύθερες βολές. Δεύτερη βολή και αυτή έστοχη. Διαφορά και πάλι στους πέντε. Κώστας. Βλέπει τον Ιακωβίδη, ποιος όμως δεν μπορεί να βρει τα λάθη. Κώστας και πάλι, Ιακωβίδη, σωστάρι, άστοχος, rebound του Σαλαβάτη. Δίνει γρήγορα την πάρα στο παιδατζί. Πάτσε εκεί να παίξει το 1-2 με τον Τουρόγλου. Την πάρα καλή στο Τζότσο, άστοχος, rebound του Χατζιωαννίδη. Πάτσε να βγάζει στον εμφυλιασμό τον Κώστα. Ευτυχώς όμως για την ομάδα του Σαλαβάτης είναι εκεί και θα κόψει τον εμφυλιασμό. Είστε με κατοχή για τους Αβίσπας. Ιακωβίδης, περάσει εξαιρετικά, θα σουτάρει άστοχος. Σαλαβάτης, περνάει εξαιρετικά τον αντιπαλό του. Θα κάνει όμως βήματα. Χατζιωαννίδης. Παίρνει το screen, το start και για 3, άστοχος, rebound, ένα ακόμα rebound του Σαλαβάτη. Καζατζής είναι απέναντι στον Τουρόγλου, ο οποίος θα δώσει εξαιρετικά την μπάλα στον Νίκα, ο οποίος θα αστοχίσει σε ένα πολύ εύκολο καλάθι. Εδώ πέρα κατά λάθος ο Σαλαβάτης χτύπησε τον Ιακωβίδη, ενώ που βγαίνει στον εμφυλιασμό. Χτύπησε καλά στο πρόσωπο. Ό,τι φαίνεται είναι εντάξει ο Ιακωβίδης, έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι. Μένει με επίθεση στο συντρίμ. Νίκα, σωστά για 3, άστοχος. Rebound του Κώστα. Καλοβέρος.
Θα δώσει την μπάλα στον Μαδρίδη, ο οποίος θα φτωχεί σε ένα σούτ τριών πόντων. Κάνοντας το 25-27. 6 λεπτά πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου. Καζατζής, Λίμης Καλαβάκη. Πάει στο Καζατζή, ο οποίος είναι μόνος του και θα φτωχήσει. Βλέπετε πάνω που οι αβίσπαστοι προσπαθούν να μειώσουν το σκορ. Οι Συντρίμ βρίσκουν τη λύση και παίρνουν πίσω την διαφορά την οποία είχαν χτίσει. Τώρα οι αβίσπαστοι με τον Κώστα. Γιακοβίδης, ψάχνει την μπάσα. Ρίξε τον Τζιωαννίδη, θα κοπεί όμως από τον Τουρόγλου. Όμως βήματα από τον Καλοβέρο και έτσι κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Έχουμε αλλαγή για τους αβίσπους, καθώς βγαίνει ο Ιακωβίδης και μπαίνει ο Σολεμεζίδης μέσα. Και έχουμε αλλαγή και για τους Συντρίμ, καθώς μπαίνουν μέσα ο Μαυράκης και ο Μπούζης. Καλαβάτης. Είναι εξαιρετικά, την πάση στον Νίκο, ο οποίος σουτάρει άστοχος, μάθουμε το κύριο το rebound. Τελικά ο Χατζιωαννίδης θα είναι αυτός που θα επικρατήσει. Ο Λεμεζίδης θα χάσει για λίγο την μπάλα. Η κατοχή όμως θα είναι για την ομάδα του. Κώστας. Είναι στο Μαυρίδη, αφήσει ο Λεμεζίδης που θα παίξει το post, του γυρνάει με το δεξί χέρι, άστοχος. Τελικά η μπάλα θα βγει από τα χέρια του Σαλαβάτη. Έτσι έχουμε ακόμα μια κατοχή για τις αβίσπας. Χατζιωαννίδης, σουτάρει για τρεις από πολύ μακριά, ήταν εύστοχος. Μειώσουν και πάλι οι αβίσπας, βλέπουμε ξανά σε άμυνα ζώνης. 3-2 για τους αβίσπας. Νίκας με την μπάλα. Να πάρει τα βήματα, θα διαφύγει το φάουλ όμως από το Σελιμεζίδη. Έχουμε 2 ελεύθερες βολές. Μαυρίδης. Είναι στον Κώστα. Σολεμεζίδης αν το κοψίματα θα δώσει τον Κώστα. Σουτάρει για 3 άστοχος. Rebound του Μαυράκη. Επίσης μοχθέτει εξαιρετικά τον αντίπαλό του. Δώσει την μπάλα στον Σαλαβάτη. Σαλαβάτης όμως θα κάνει βήματα. Κώστας, ο Καλοφέρο που είναι μόνος του, ξανά στον Κώστα. Μαδρίζει αυτός ο Σελιμεζίδης, το στάρι, άστοχος, rebound του Νίκα. Σκλίνεται από 2, δώσει την μπάλα στον Σαλαβάτη. Σαλαβάτης προσπαθεί να εκμεταλλευτεί, γιατί είναι λιγότερη άμυνα. Στον αβίσπαστο και έτσι ο Νίκας θα αρχίσει σε ένα σουτ. Φέροντας και πάλι διαφορά στους 5 πόντους. 3 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Σελιμεζίδης προσπαθεί να μπει στο κενό. Θα ευστοχίσει αλλά πρώτα θα προηγηθεί φάουλ. Χαμηλά έτσι καλά δεν μετράει. Έχουμε επαναφορά
για τους αβίσπας. Όταν όμως έχουμε αλλαγές για τους συντρίμ, είναι έξω ο Νίκας, μπαίνει ο Λιβέρης. Χατζιωαννίδης, στάρι, άστοχος, rebound, ένα ακόμα rebound, του Σαλαβάδη. Θα τρέξει γρήγορα το παιχνίδι, θα κάνει όμως ένα αποκλειστικό λάθος. Και τώρα ο Καλοβέρος θα δείξει εμβλιασμό. Είναι τα βήματα και θα εξοχίσει στο δεξί layup. 30-33. Μαυράκης. Είναι μια λάθος πάσα του Τσότσου. Προς τον Πρίζη. Και έχουμε αλλαγές. Αλλαγή βασικά για τον Σεαβίσπα. Αυτός βγαίνει ο Καλοβέρος και μπαίνει ο Κώστας Ιακωβίδης. Σολεμεζίδη το σούτ, έρβολ, την πάω στα χέρια του Σαλαβάτη. 3-2, γύρισε τώρα όλοι οι άμεσο, ένα βίσπας. Μαδράκης με την μπάλα. Μαυράκης κάνει τις τρίπλες, περνάει εξαιρετικά ανάμεσα, δίνει την μπάλα στον Λιβέρη, ο οποίος σουτάρει άστοχος. Ο Λιβέρης εκεί παραλίγο να πάρει το Σαλαβάτης με συμπολιτή να πάρει το rebound, δεν μπόρεσε. Έχει κατοχή για τους τυπικάκι παιδούχους. Κώστας. Βλέπει μόνο του τον Ιακωβίδη, ο οποίος βάζει ωραία το σώμα του, θα χάσει το καλάθι όμως. Έχει βρει πιένουν στον εμφιασμό. Σαλαβάτης. Θα δώσει μια επιτύχνη πάσα, τελικά η παλαβία του Τσότσου. Σαλαβάτης στο post, δεν μπορεί να γυρίσει, πετάει την μπάλα στο Μαυράκι που ήταν για 3, άστοχος, rebound του Σελμεζίδη. Κώστας, δίνει στο Μαυρίδη που ήταν για 3, άστοχος, rebound του Ιακωβίδη. Δεν έχει καλή ισορροπία, επομένως θα χάσει το καλάθι. Έχουμε κατοχή με τον Μαυράκη, ο οποίος βλέπει υπέροχα τον Λιβέρη. Κάνει προσπίση, θα χάσει όμως την μπάλα από τον Μαυρίδη. Κάνει στο τελευταίο λεπτό εδώ. Κώστας, στάρι άστοχος και η μπάλα στα χέρια του Μαυράκη. Για να ερεμήσει λίγο το παιχνίδι. Τις τελευταίες επιθέσεις. Και έχει λήξει έναν πολύ γρήγορο ρυθμό. Τσότσος. Στάρι, άστοχος, πάρα στα χέρια του Σαλαβάτη. Εκεί θα χάσει και αυτό στο καλάθι. Τώρα ο Κώστας στην κατοχή. Κώστας δίνει στον Σολεμεζίδη. Τα 5 δευτερόλεπτα για το τέλος. Σολεμεζίδης περνάει στην κορυφή της ρακέτας. Δίνει στον Κώστας, στάρι για 3, άστοχος. Rebound του Σαλαβάτη. Λάθος όμως, Χατζιωαννίδης πετάει μπροστά την μπάλα στον Σολεμεζίδη, ο οποίος όμως μπορεί να συγκρατήσει. Έχουμε τώρα 2 δευτερόλεπτα για επίθεση. Βούζης, δίνει στο Μαυράκι, πετάει την μπάλα από το κέντρο. Άστοχος όμως. Και έτσι λέει και η δεύτερη περίοδο με το σκορ 30-33. Επιστρέφουμε για το τρίτη περίοδο του αγώνα. Και επιστρέφουμε για την άξη του τρίτου δεκαλέπτου. Το σκορ είναι 30-33 υπέρ των Συντρίμ Τιμ, οι οποίοι θα έχουν και την επαναφορά από το κέντρο του γηπέδου. Με το Σαλαβάτη στην κατοχή. Νίκας δίνει την πάση του Ντουρόγλου, που ήταν για 3, άστοχος. Rebound του Κώστα. Τους αφήκε μόνο σε εμβλιασμό, έχουν γυρίσει και οι 5. Κανένας από τους υπέρους του, Κώστας τώρα. Δίνει στον Ιακωβίδη, στην φάση να βρει τον Σελεμεζίδη. Στο post δεν μπόρεσε. Πάσε στο Τουρόγλου, ο οποίος στάρει άστοχος. Rebound του Σελεμεζίδη. Κώστας τώρα, όπως αυτή να βγάλει μια πάσα, η οποία θα βγει για τον Χατζή Ιωαννίδη. Σελεμεζίδης κάτω από το καλάθι, θα αστοχίσει. Rebound από τον Λιβέρη.
θα ζήσει με την μπάλα. Κάνει το shoot, rebound του Λίγα και αυτός άστοχος, αλλά βάζει στο putback. Κώστας τώρα με την μπάλα. Τώρα να βρει το Σουλεμεζίδη. Κώστας και πάλι σε μια κοβίδιο που κινείται από δύο. Θα τελειώσει όμως το 24 και η επίθεση τώρα να βρίσπας. Πολύ ωραία άμυνα από το Συντρίμ, γιατί άλλαξαν εξαιρετικά τους παίχτες και κλείσαν πολύ ωραία στα σημεία που έπρεπε. Θα δεις τώρα Λιτέρης, δίνει την πάσα του Ρόγλου που σουτάρει από τη γωνία για 3, άστοχος, rebound του Χατζημανίδη, ο οποίος θα τρέξει στον εφηδιασμό, θα περάσει όλους τους αντιπάλους, θα πάρει και τα βήματα, δεν θα μπορέσει να ξεχνήσει όμως το lay-up και πάρα θα διέξω από τα χέρια του Σουλεμεζίδη. Σαλαβάτης, θα έξοχει σε ένα δεξί lay-up, τον όμορφο lay-up, ξέρετε τη διαφορά στους 7 πόντους. Σολιμεζίδης κινείται από 2 στο post. Δίνει την πάρα στο Καλοβέρο, ο οποίος σουτάρει για 3, άστοχος. Rebound του Σολαβάτη, ο οποίος τρέχει το γήπεδο. Έχουν γυρίσει 3 παίχτες, τον Αβίσπας. Δίνει στη γωνία για τον Τουρόγλου, ο οποίος έχει στοχίσει σε ένα ακόμα τρίποντο. Φτάσει στα 4 τρίποντα. Αν πάμε καλά είναι 30-39. Η αφίσπαση σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά έχουν μείνει χωρίς καλάθι. Τώρα ένα εξαιρετικό στόπ από το Σαλαβάτη και εφηδιασμός του Καζατζή, ο οποίος όμως το κοπεί αντικανονικά, θα εκτελήσει 2 ελεύθερες βολές. Δεύτερη βολή και αυτή άστοχη. Κυνηγάει όμως εκεί το rebound ο Σαλαβάτης, ο οποίος και θα το πάρει. Δώσει τον Νίκα άστοχος. Ο Σολιβέρη με συγχωρείτε, άστοχος. Λάθος πάσα του Κώστα. Θα κλέψει ο Νίκας. Θα δώσει τον Καζατζή, ο οποίος πιέζει και θα δώσει εξαιρετικά για 3 άστοχος και rebound του Σολιμεζίδη. Όσος ξανά προσπαθεί να βγει σε εμφυδιασμό, θα κοπεί όμως αντικανονικά. Έχουμε κατοχή για τους Αβίσπας, αλλά πρώτα έχουμε αλλαγή. Θα διέξει ο Καλοβέρος και θέλει ο Καμαρούνης και έχουμε αλλαγές και για τους Μητρίου. Τώρα πώς προσπάθει ο Χατζιωαννίδη, ο οποίος κάσκλει θα το πάρει. Βρίσκει ελεύθερο τον Κώστα, ο οποίος στάρει άστοχος, rebound του Νίκα. Ο οποίος έχει στον ενδιασμό, υπήρχαν καλές προοπτικές, υπάρχει όμως τα κοπή από τον Χατζιωαννίδη. Σαλαβάτης. Πολύ ωραίες κινήσεις, αποφεύγει τον αντίπαλό του, εξαιρετική πάσο Τζότσο, ο οποίος θα χάσει το καλάθι και τώρα ο Χατζιωαννίδης θα φύγει στον ενδιασμό. Δεν θα μπορούσε ο καθένας να το σταματήσει γιατί θα εξοχίσει στο αριστερό λέια, κάνοντας το 32-39 πρώτο καλάθι των Αβίσπας μετά από σχεδόν 4,5 λεπτά ήδη στην τρίτη περίοδο.
Κουρόγλου στα 3, άστοχος. Rebound του Κελεμεζίδη, ο οποίος θα δώσει τον Κώστα. Θα ερεμήσει λίγο το παιχνίδι και το ρυθμό. Χατζιωαννίδης, αρχίζει το σκρίν από τον Κώστα. Να περάσει κάπου το καλάθι. Δίνει πάσα στον ελεύθερο Καμαρώδη που σουτάρει για 3, άστοχος. Rebound του Σαλαβάτη, ο οποίος πήρε το rebound πάνω από το κεφάλι του Σαλαβάτη. Σαλαβάτη σε ειδικές κινήσεις. Θα περάσει πολύ ωραία Σαλαβάτη. Δίνει στον Τσότσο, σουτάρει άστοχος. Rebound του Ιακωβίδη, ο οποίος θα βγάλει σε ενθουσιασμό τον Χατζιωαννίδη εξαιρετικά. Και έχουμε time out από τους Συντρίμ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε μετά από το time out το οποίο πήραν οι Συντρίμ. Καθώς έφυγαν δύο συνεχόμενα καλά για στον επιβιασμό, το οποίο ήταν ξεκάθαρα αποτέλεσμα κούρασης. Έτσι πήραν ένα time out για να μπορέσουν να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους. Και τώρα έχουν κατοχή με τον Νίκα. Νίκας κάνει μια ωραία κίνηση, θα χάσει όμως το shoot, rebound του Ιακωβίδη. Κώστας. Δίνει τον Καλοβέρο. Πάσε να περάσει. Δεν μπόρεσε όμως, κλείστηκε πολύ καλά από τον Νίκα. Χάνει τον έλεγχο της μπάλας. Και ο Σαλαβάτσα κλέψει. Θα φύγει τώρα σε εμβιασμό. Δίνει υπέροχα την μπάλα στον Κουρόγλου, ο οποίος θα ευστοχίσει. Έχει πάει στο Καλοβέρο. Βλέπουμε η Συντρίμ και είναι εξαιρετικά τους παίχτες. Καμαρούς, σωστά, άστοχος, rebound του Νίκα. Νίκα είναι εξαιρετικά την πάσα στον Τσότσο, ο οποίος όμως θα χάσει το καλάθι. Τα φαινομενικά έχει το καλάθι. Τώρα ξανά η αφίσταση με τον Κώστα. Βρίσκει πολύ ωραία το Σελεμεζίδη, ο οποίος κόβει. Και ο Ιακωβίδης θα δεχτεί το φάουλ από το Σαλαβάτη. Έχουμε επαναφορά κάτω από το καλάθι. Αλλά πρώτα έχουμε αλλαγή για τους Συντρίμ, καθώς μπαίνει ο Ολιβέρης και βγαίνει ο Νίκας. Ιακωβίδης είναι απέναντι στο Καλοφέρο. Περάσει κάπου το καλάθι, μια δύσκολη κίνηση. Και ο Λιβέρης βγαίνει στον εφηδιασμό. Προσπάθει να βρει το Πεζατζή, μια πολύ φιλόδοξη πάσα. Θα κοπεί όμως από τον Ιακωβίδη. Κώστας παίρνει τα βήματα, θα στάρει άστοχος. Θα κερδίσει όμως δύο ελεύθερες φόλες. Δεύτερη βολή και αυτή εύστοχη. Και έχουμε αλλαγή για τους Αβίσπας. Ευθυνήσω ο Καλοβέρος και δίνει μέσα ο Χατζιωαννίδης ξανά. Κουρόγλου, στάρ για 3, άστοχος. Rebound του Τσότσου, ο οποίος θα δώσει ο Σαλαβάτη. Σαλαβάτη και πάλι στον Κουρόγλου από τη γωνία για 3, άστοχος. Στους 8 πόντους η διαφορά, για πρώτη φορά. Τόσο μεγάλο βαθμό η διαφορά. Χατζιωαννίδης, αντίστοιχα από το screen, θα δώσει την μπάλα στον Ιακωβίδη στο post. Κλείνεται από 2, έχουμε φάουλ. Του Τσότσου, πάνω στον Ιακωβίδη. Thank you.
τον Κώστα. Προσπαθεί να περάσει τα δεξιά. Παρεμποδίζει εκεί πέρα ο Καζατζής. Κώστας και πάλι δίνει στο Χατζιωαννίδη. Χατζιωαννίδη ζεστάρει για τρεις, άστοχος. Δεν μπόρεσε για την μπάλα στο Λεμεζίδη και τώρα ο Σαλαβάτης θα βγει στον ενθουσιασμό. Ο Σαλαβάτης περνάει εξαιρετικά τους αντιπάλους του. Δεν πάει στο Τσότσο, θα στοχίσει. Ο Σαλαβάτης όμως με ένα footback θα σύγει διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό. Φτάνοντας το 36-46, 1-45 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Κώστας. Ιωαννίδη με την μπάλα. Θα δεχτεί το screen. Ένα ωραίο mid-range shoot, άστοχο. Μακρινό rebound του Κώστα. Μετά τις παρατηρήσεις εδώ πέρα από τον διαιτητή. Προκειμένου να ερεμήσουν λίγο, να ερεμήσει η ένταση που είχε δημιουργηθεί. Τους συνδύνουν τελικά. Σαλαβάτης τώρα με την μπάλα. Σε ρόλο playmaker. Καζατζής είναι μόνος σου, θα δοκιμάσεις σου τριών πόντων. Εύστοχος! Στις 13 πόντους η διαφορά. Βλέπουμε έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ όμορφα οι συντρίμες στην επίθεση. Αλλά όλα αυτά ξεκινάνε από την υπέροχη άμυνα την οποία παίζουν. Στο Λεμεζίδη στο στάρι και άλλη φοβερή άμυνα από τον Σαλαβάτη. Και έχουμε βήματα από τον Τσότσο. Δίνοντας ξανά την ευκαιρία στους Αβίσπας να μειώσουμε για λίγο τη διαφορά. Διακοπίδης. Βλέπει ο Σελεμεζίνη στο post. Θα να παίξει ο Σαλαβάτη. Γυρνάει το δεξί χέρι και δεν στοχίσει. Θα ρίξει τη διαφορά. Βέβαια ο Σελεμεζίνη στο φάση πολύ όμορφα να κλέψει. Θα υπάρξει τζάμπολ και έτσι κατοχή θα είναι για τους Αβίσπας. Ο Σελεμεζίδης. Κάνει λάθος πάσα καθώς θα προσπάθει να βρει το Χατζιωαννίδη. Δεν θα μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά κάτω από τις 10 και έτσι έχουμε κατοχή με το Σαλαβάτη. Σαλαβάτη στην κορυφή της ρακέτας δίνει απέναντι στον του Ρόγλου που είναι μόνος του, για 3 άστοχος rebound του Χατζιωαννίδη. Θα δώσει τον Κώστα. 25 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Κώστας δείχνει τον Χατζιωαννίδη. Χατζιωαννίδης προσπαθεί να περάσει. Και θα δώσουμε τη λόγη της πάσα. Τόσο Λεμεζίδη ο οποίος θα κοπεί από Σαλαβάτη και θα δεχτεί το φάουλ. Παραφορά από τα πλάγια με 14 δευτερόλεπτα να απομένουν την επίθεσή τους. Σαλαβάτης προσπαθεί να περάσει, αλλά ο Ιακουβίτης θα κάνει ένα φάουλ, θα σκόψει την επίθεση. Στο Λιβέριο που είναι μόνος τώρα για 3 άστοχος. Rebound του Καμαρούδη, προσπαθεί να περάσει, δεν υπάρχει στον Κώστα. Ο οποίος όμως δεν θα προλάβει να σουτάρει. Τελικό σκορ 38-49, επιστρέφουμε λίγο με τέταρτη και τελευταία περίοδο του αγώνα. Και επιστρέφουμε για την τέταρτη και τελευταία περίοδο του αγώνα. Σκορ είναι 38-49. Υπέρ του συντρίμ. Ο
11 πόντων, η οποία δημιουργήθηκε τελευταία λεπτά της περίοδου. Του Ρόγλου Στάρι για 2 άστοχος. Rebound του Σελεμεζί, το πιστεύω στον Κώστα. Θέλει να τρέψει και πάλι το γήπεδο, θα είναι όμως μόνος του. Δεν θα μπορέσει να βγάλει σε πρώτο χρόνο την επίθεση. Σελεμεζί για 3 άστοχος. Rebound. Και καλάθι. Διαφορά πέφτει μετά από αρκετή ώρα κάτω από τους 10 πόντους. Ο Μιλτζίδης έχει μία συμπληρωματική βολή. Ο Μιλτζίδης με ταμπλό άστοχος, rebound όμως του Χατζιωαννίδη, ο οποίος θα περάσει εξαιρετικά και με το αριστερό χέρι θα τελειώσει πολύ όμορφα τη φάση. Πόντους σε μια επίθεση για τους Καπίσπας, η οποία μειώνει αρκετά τη διαφορά. Καζατζής περνάει πολύ όμορφα, κόβεται από τον Χατζιωαννίδη και ο Σαλαβάτης θα εκτοχίσει. Λίσου Καλοβέρο θα πάει στην κορυφή του τρυπόδου. Τώρα θα δώσει ο Χατζιωαννίδης, θα κοπεί όμως. Καλοβέρο θα βγει στον εφιασμό. Δεν θα μπορούσε να σταματήσει κανείς. Και με το αριστερό lay-up θα κάνει και 42-53. Κώστας τώρα με την μπάλα. Λίσου Χατζιωαννίδη, ο οποίος όμως θα κοπεί αντικανονικά. Μαλαγή για το συντρίμ καθώς μπαίνει μέσα ο Νίκας και βγαίνει ο Τσότσος. Πρώτη βολή, άστοχη για το Καζατζή. Δεύτερη βολή όμως είναι εύστοχη. Να περάσει δίθα από το screen. Θα δώσει και μια πάση στο Λεμεζίδη. Θα λαβάξει όμως στον περισσότερο δρόμο και θα στείλει την μπάλα out. Χατζιωαννίδης ξανά για στήριον πόντων άστοχο. Rebound του Λιβέρη. Θετικό passing game εκεί πέρα από το Supreme. Δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει να τελειώσει τη φάση. Φαστάρει όμως επιπλέον 2 βολές. Έχουμε αλλαγή για τους Αβίσπας, θα βγει έξω ο Κώστας και ο Καμαρούτης. Πρώτη βολή άστοχη. Δεύτερη βολή και αυτή άστοχη. Rebound όμως θα λαβάζει ο οποίος πήδηξε ψηλά από όλους. Κάνει ένα σουτ άστοχο, rebound του Ιακωβίδη. Thank you.
προσπάθησε να περάσει ο Καλοβέρος, αλλά θα πάρει το φάουλ από τον Καζατζή. Και έχουμε αλλαγή από τη Συντρίμ, καθώς βγαίνει ο Καζατζής, όπως θα κάνει τρίτο φάουλ, θα μπει μέσα ο Μαυράκης. Γιακοβίδης από την κορυφή της ρακέτας, άστοχος, rebound σου λέμε Σίδη. Μάχη εκεί πέρα θα να βγει, άστοχο και αυτό, rebound του Νίκα. Μαυράκης, εξαιρετική πάσα, Σώσα Λαβάτη, φανταστική πάσα. Σαράντα, δύο, πενήντα, έξι συντριν πλέον. Λεμεζίδη και αυτό στη σειρά του στον Καμαρότη που ήταν για 3 άστοχος rebound του Λιβέρι, ο οποίος πήρεξε ψηλότερο από όλους. Λιβέρις δίνει την πάση στον Μαυράκη, που περνάει εξαιρετικά, πολύ όμως την πάση στον Νίκα, θα χάσει όμως το καλάθι. Για λίγη προσπάθεια όμως του Νίκα. Διαφορά στους 16 πόντους. Άλλη διαφορά μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Χατζιωαννίδης προσπαθεί να περάσει. Χάζω μου συνολοκία του, δεν θα μπορέσει να στοχίσει. Rebound του Νίκα. Νίκας σταματάει, θα στάρει με ταμπλό άστοχος. Rebound Χατζιωαννίδης. Όμως εκτός νωρίων και έτσι έχουμε κατοχή για τους Συντρίμ. Λιβέρης δίνει την μπάλα στον Σαλαβάτη, όπως προσπαθεί να περάσει, θα δεχτεί το φάουλ. Θα τελείσει δύο ελεύθερες βολές. Πρώτη βολή άστοχη. Δεύτερη βολή και αυτή άστοχη. Χατζιωαννίδης περνάει δίπλα από το screen, δέχεται και ένα δεύτερο. Κάνε το σούτ με ταμπλό, εύστοχος. Μειώνει κάπως τη διαφορά μετά από αρκετή ώρα για απίσπας. Σαλαβάκης, πολύ όμορφη πάσα στον Νίκα. Πάσα. Αλλού κοιτούσε, αλλού μην έδωσε. Θέλει με ζήτης τώρα να περάσει ανάμεσα, δεν θα μπορέσει όμως και η μπάλα θα φύγει. Βαθύει από το Μαυράκι. Σε μου κατοχή για τους Αβίσπας, οι οποίοι θα κάνουν και μια αλλαγή. Θα μπει μέσα ο Κώστας και θα βγει ο Σούλη Μεζίδης. Ο Ιακωβίδης, με συγχωρείτε. Θα χάσουμε λίγο τις μπάλες και έτσι έχουμε κατοχή για το Συντρίμ. Λιβέρης. Δίνει πάσα στο Μαυράκι. Μαυράκι στην κορυφή της ρακέτας για τον Νίκα. Διασπιέζεται, δίνει πάσα στο Λιβέρη, ο οποίος είναι μόνος για 3 άστοχος. Rebound του Χατζιωαννίδη. Εξαιρετικό λέει από τον Καλοβέρο.
οποίος θα τελειώσει όμορφα τη φάση και θα εκτελέσει και μια συμπληρωματική βολή. Θα τους έχουμε αλλαγές για το συντριμ. Με τον Λιβέρι να βγαίνει εκτός και να μπαίνει ο Καζαντζής. Καλοβέρος θα φτωχίσει και στην βολή, θα πετύχει το έμεσο τρίποντο, κάνοντας το 47-60. 13 πόντους σε διαφορά. Καζαντζής. Δώσε τον Ρόγκ, και αυτός τον Σαλαβάτη. Κλείνεται, δίνει πάσο Καζαντζή, ο οποίος είναι μόνο από τη γωνία, άστοχος, rebound του Χατζιωαννίδη. Πόσο τώρα. Πάρει τα βήματα, δεν θα μπορούσε να βρεθεί στη φάση. Σε όλη μεζίδη παλέ για τον rebound. Θα αστοχίσει. Με έναν τραυματισμό του Μαυράκη. Τίποτα ανησυχητικό όμως. Ένα απλό χτύπημα στο κεφάλι. Πολύ πάσα του Ρόγλου που θέλει να περάσει την πάσα, δεν θα μπορέσει. Δεν έδειξε πόδι και έτσι έχουμε κατοχή ο Τσιντρίμ. Κάπου το καλάθι. Πάσα του Σαλαβάτη που θέλει να βρει μια πάσα. Βρίσκει στον Καζαντζή, δεξί πουλα πάστοχο. Rebound του Χατζιωαννίδη. Κώστας. Θα δώσει πάση στην ενισχύ, θα κοπλώσει από το Μαυράκι, όπως αφήνει και σε ενθουσιασμό ο Μαυράκης. Ο Μαυράκης δίνει την πάση του Ρόγλου, ζωστάρι, άστοχος, rebound. Ένα ακόμα rebound του Χατζιωαννίδη. Μακρινή πάσα τώρα, σώσε ο ενισχύ, που έχει ξεχαστεί μόνος του μπροστά και θα εξοχίσει στο καλάθι. Δίνοντας τη διαφορά στους 11 και έχουμε time out από τους Συντρίμ. Και επιστρέφουμε μετά από το time out του Συντριμ. Σκόρνιε 49-60 σε 11 πόντους. Καζαντζής. Με στη γωνία δίνει την πάσα στον Μπουζή. Τώρα στη μεσιά στον Νίκα. Καντοπούλα πάστοχο. Rebound του Χατζιωαννίδη. Χατζιωαννίδη προσπαθεί να κοπεί από τον Καζαντζή. Δούμε σαν την κανονικά. Έχουμε βολές. Για τους σαουνί και αδίσπας. Πρώτη βολή εύστοχη. Δεύτερη βολή και αυτή η εξοχή μετά από αρκετή ώρα γιατί πως μειώνουν τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους. Σαλαβάτης θα πάρει το screen. Ένα εξαιρετικά ένα από δύο φοβερή πάσα στον Νίκο ο οποίος θα χάσει το καλάθι. Κατοχή όμως και πάλι για τους Συντριμ. Σαλαβάτης. Στάρι έστοχος! Και πάλι διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Νιακοβίδης από την κορυφή της ρακέτας. Έστοχος. 1-40 πριν από το τέλος του αγώνα. Καζαντζής. Περνάει ανάμεσα από δύο, θα πάρει και τα βήματα, θα αποτύχει το δεξί lay-up. Συνεχόμενες αναλλαγές στο σκορ και για τις δύο ομάδες. Ένα σε καλά θετρά για Τσαβίστα και rebound του Τσότσου. Καζαντζής παραλίγο εδώ να χάσει την μπάλα, μάχες τελικά θα κρατήσει την κατοχή. Περνάει πολύ όμορφα, πάει να περάσει κάτω το καλάθι και θα δεχτεί το φάουλ.
έχουμε επαναφορά με τον Μπούζι, που είναι Σαλαβάτη. Όμορφο πουλάπ του Σαλαβάτη. Επιτρέποντας ένα ακόμα καλάθι, θα μας μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Καλοβέρος. Να περάσει από κάτω, δίνει την μπάλα στον Καμαρούκη, θα στοχίσει, rebound του Σαλαβάτη. Θα βγάλει στον ενθουσιασμό τον Τσότσο. Κάζει όμως τον έλεγχο της μπάλας και έτσι έχουμε επίτηση για τις αβίσπας. Το μάτσο όμως έχει κρυφθεί. Εμείς άντες όλοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι αβίσπας για να γυρίσουν το παιχνίδι. Κώστας τώρα άστοχος. Rebound του Σαλαβάτη. Καστάρι άστοχος. Ο Χατζημαρίδης ο οποίος κοιτάξει μπάλα από το κέντρο άστοχο. Καταλήξε όμως αχάστο να δείξει μπάλας. Έτσι έχουμε άλλη κατοχή για τους αβίσπας. Δεν θα εκδηλώσουν όμως επίθεση. Και στο τελικό σκορ είναι 53-66. Νικητές Easy Dream Team. Καλό βράδυ.